Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Κωνσταντίνος από την Daffy Team. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τα μέσα μετακίνησης, τα δικά μου, ξέρω, δικό μου lifestyle στην πόλη και στην εξοχή που στη βγάζω. Εδώ είναι μια Vespa 300 κυβικά, 26 άνοδα, ABS και μέσα στην πόλη 4 λίτρα, δεν συμφέρει για κάθε μέρα, δηλαδή για ψιλοπήρημα. 3 λίτρα έξω στην επαρχιακή οδό, ξέρω εγώ, την Κυριακή, άμα δεν έχει κίνηση, θετικές και αυτά. Μετρητά μπορείτε να την πάρετε στο κατάλληλο αντιπρόσωπο, άμα το βρείτε 4,5 χιλιάρικα, είναι καλή τιμή, ξέρω εγώ, ένα παρόμοιο σκούτερ σε αυτό το κινησμό Ιαπωνέζικο έχει 7 χιλιάδες και δεν είναι ξέρω, είναι από σίδερο τα μέρη του, δεν είναι πλαστικούρα, είναι πολύ αξιόπιστο, έχει ψυγείο, μπορεί να ταξιδέψει όλη την Ευρώπη, όλη τη γη. Γενικά όλοι οι άνθρωποι με τη μέση που ανάγκαθαν είναι ικανοποιημένοι. Είναι εδώ και 20-30 χρόνια εκκαλαδίσει ρόλερ, σκούτερ, αυτόματοι. Δεν είναι σαν παλιά να βραγιάσει, να αφήσει στο χέρι με από τη μια πλευρά κινητήρα. Ήθελε πολύ μεγάλη ισορροπία δεξιότητα και αυτά ισορροπία και την άλλη την ριζέρβα είναι κάπω επικίνδυνη. Είναι πολύ ασφαλέ. ABS, αντισπιν, συμφέρουσα τιμή. Έχει αντισπίνει με τα αρχιμένα που έχει λειτουργία μετά το κουμπί να μην γλιστρήσετε και πέστε. Γενικά είναι ένα καλό αξιόπιστο όχημα. Από εδώ για μέσα στην πόλη είναι το καμάρι της μοτοβιομηχανίας της Κίνας που είναι πολύ συμφέρος από τιμή, είναι τίμιο και παραπάνω από τίμιο για τα λεφτά του. Υπάρχει κάποιος αντιπρόσωπος, άμα το ξετρυπώσει το βρείτε, πηγαίνει στα 1.575, σύν τις πινακίδες ανάλογα τέλη, ταξινόμηση, όλα αυτά 60-80 ευρώ. Έχει μεγάλες ωραίες δαγκάνες και μεγάλα δυσπόφρενα. Είναι 125 κυβικά. Είναι καλά δεμένο σαν μηχανάκι. Συμφέρει, είναι μια πολύ καλή λύση, πολύ τίμη για τα λεφτά του, γιατί η πόλη οικονομικά πηγαίνει με 2 λίτρα βενζίνη στα 100 χιλιόμετρα. Στην πόλη με ανάμεσο που θα βγάλει στην εθνική έξω κάπου στην επαρχία. Γενικά είναι ικανοποιημένο και εγώ από αυτό το deal, δηλαδή πέρσι πήρα την Vespa, θα του πήρα αυτό. Και γενικά να προσέχετε γενικά και τους συνανθρώπους σας, αλλά από τη στιγμή που η τροχιά ασχολείται και αυτή με τη γρήπη και δεν ασχολείται με τα κόκκινα, δεν ανάγκη να παραβιάζετε τα κόκκινα, ξέρω εγώ. Μπορεί να βλάψετε κάποιον όπως κάποιος μπορεί να βλάψει κάποιο δικό σας, ξέρω. Γενικά η οδική συμπεριφορά είναι παιδεία, και αν δεν έχει παιδεία, πια δεν έχει και κουλτούρα. Και γενικά και εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στην πόλη που γεννήθηκα στο Καναδά, στο Τορόντο, κάπου τα σεβόντουσα τους παιδούς της Εσταρδόης Βεσέμου, κάπως εδώ. Το αντίθετο, άμα πάτε στη Βόρεια Ευρώπη, Βερολίνα, Βεξέλλες, Σκανδιναβίες, Νορβηγίες, παντού σέβονται στις διαβάσεις τους παιδούς. Και από εκεί που να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα, άμα θέλετε να ζήσετε σε κάποια πόλη, να κοιτάξετε πόσο λειτουργούν οι άνθρωποι, πόσο είναι τα μέσα μαζικής κοινωνίας, αν είναι καθαρά, αν έχει στοιχεία μέσα. Αν είναι εντάξει όπως είναι στο Τορόντο και εδώ πέρα η δική συμπεριφορά, πρέπει να πει το παρόν είναι στα εργασιακά, στον τρόπο που φέρονται οι άνθρωποι. Γενικά όποιος δεν έχει οδική παιδεία, δεν έχει πια και κουλτούρα, ξέρω εγώ. Αυτά από μένα, από τον Κωνσταντίνο, από την Daffy Team, καλό χειμώνα να έχουμε και ό,τι καινούργιο έχω, θα σας το παρουσιάσω. Ευχαριστώ, γεια σας.